Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Πίκτο Σπάρτακος, όπου οι Westside υποδέχονται τους Grava Thunders στο παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Rebound League. Η κατοχή στα χέρια των Westside και έχουμε και το πρώτο καλάθι. Από τον Αδελφόπουλο ήρθαν αυτοί οι πρώτοι δύο πόντοι. Τυπίδης, Βίχος, για τρεις, το σίδωρη μπάλα. Τώρα εφηνιδιασμός εδώ από την Westside. Το rebound από τον ίδιο και το καλάθι από τον Τριανταφυλλίδη. Ο ίδιος εκτέλεσε πρώτα και στη συνέχεια πήρε το επιθετικό rebound από το σούτ του και εκτέλεσε εύστοχα στη συνέχεια για τρεις από τώρα το σούτ από τον Γκόγκο. Έρχεται το επιθετικό rebound, ξανά στα χέρια του Γκόγκου η μπάλα, το σκέφτεται εκείνος. Ωραία, αλλάζει την μπάλα η Grava Thunders και έρχεται το πρώτο καλάθι από τον Βίχο. Τρίποντο, επιθετικό rebound, ακόμα ένα. Και εύστοχος ο Τριανταφυλλίδης, ακόμα ένα καλάθι για τον ίδιο. 7-2 το σκορ. Από μέσα απόσταση θα σκοράρει ο Βίχος για το 7-4, εύστοχες οι δύο ομάδες σε αυτές τις πρώτες επιλογές τους. Από τη γωνία τώρα το shoot, το σίδερο, άλλο ένα επιθετικό rebound από την Westside. Ο Αδελφόπουλος είναι αυτός που μάζεψε το σκουπίδι και έχει την ευκαιρία τώρα για τις δύο βολές. Έτοιμος για τη δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη, 0-2 από τον Αδελφόπουλο. Και έχουμε αλλαγή κατοχής. Δεν πρόλαβε να κρατήσει την μπάλα εντός των συνόρων. Και τώρα η κατοχή στη χέρια των Grava Thunders. Πάσα σε ρακέτα, τυπίδεις, προσφύσεις, θα κοπεί και τελικά έχουμε το κλέψιμο. Τριανταφυλλίδης για τρεις, άστοχος ο Μπελεχάκης. Οι μάχες για ακόμα ένα εξαιρετικό λοιπόν στα χέρια του τυπίδη μπάλα. Από τον Γκόγκο. Γαλανόπουλος. Τριανταφυλλίδης ξανά για τον Γαλανόπουλο. Αυτός θα το πάρει. Δεν βρίσκει στόχο. Ακόμα ένα επιθετικό rebound και η μπάλα στα χέρια της Westside. 7-4 το σκορ. Μπροστά η γηπεδούχη. Το σκέφτεται, το παίρνει, αστοχή, ακόμα είναι επιθετικό rebound, αρκετά σε αυτές τις πρώτες θέσεις. Το κλέψιμο τώρα ολοκληρώνεται από τον Γαλανόπουλο. Έβαλε δύσκολα εκεί στον αντίπαλό του και του πήρε τελικά την μπάλα. Μελεχάγησε τον Γαλανόπουλο, Γαλανόπουλος θα πάει προς τα μέσα και θα αφήσει ωραία την μπάλα στο καλάθι. 9-4 το σκορ. Ακόμα μια άστοχη προσπάθεια όμως
Έρχεται εκεί πέρα να κλέψει ο Σωτηριάδης και τελικά θα πετύχει το καλάθι. Η Γκράβα Thunders σε μια φαινομενικά τελειωμένη επίθεση. Ο Σωτηριάδης κράτησε την νίκη φάση και τελικά έφτασε στο καλάθι η φιλοξενούμενη. Το σίδερο τώρα το τρίποδο του Καλασάκη. 9-6 το σκορ. Όχι, τελικά έχουμε αλλαγή κατοχής. Καθώς η μπάλα βγήκε εκτός. Αδελφόπουλος, άστοχο το σούτ του. Τώρα θέλει να τρέξει, βρίσκεται στο παίκτη του, κούρμαξε για τον Τσιβίδη. Δίχως, θα δούμε αν θα πάει μόνος του, θα κοφεί τελικά. Επέλεξε να τελειώσει μόνος του φάση και ο Δίχως και δέχτηκε τον μπλοκ. Μια γρήγορη επίθεση και έχουμε το φάουλ τελικά και δύο βολές για τον Τριανταφυλλίδη. Έτρεξαν εδώ οι Westside. Είδαν πως η άμυνα των αντιπάλων τους είχε μια αργή επιστροφή και θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Δύο βολές τώρα για τον Τριανταφυλλίδη. Εύστοχος στην πρώτη. Έξω η δεύτερη και έρχεται το αμυντικό rebound. Τρέχει τώρα στους Τριάδες και ολοκληρώνει μόνο στη φάση, όχι με επιτυχία. Αυτός το επιθετικό rebound. Ούρμας για τρεις. Ακόμα το shoot. Τρεις με έναν. Θα σπεχίσουν ωστόσο. Και η μπάλα παραμένει στα χέρια της Westside, όπως λέει ο διευθυντής. Διαφωνούν οι αντίπαλοι. 4-26 για το φινάλε. Αλλάζει τελικά η απόφαση και έτσι οι Grava Thunders έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Το σκεφτήκαν εδώ λίγο οι δύο διευθυντές. Δίχως γωνία για τον Γκόγκο, αυτός δεν το σκέφτεται, το σίδερο η μπάλα, μαζεύει όπως ο ίδιος, πολύ ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του και το φάουλ πάνω στον Τούρμα, πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Γκόγκο. Είδε ότι ο Σουπέκτης ήταν κάτω από την ρακέτα και του πέρασε με έναν εφάνταστο τρόπο την μπάλα. Ο Τούρμας τώρα στις βολές. Έξω η πρώτη, το 16 παραμένει. Έξω και η δεύτερη, 0-2. Ωστόσο έχουμε το επιθετικό rebound, όχι όμως και το καλάθι. Παρατήρηση στην ομάδα των Westside μετά τις διαμαρτυρίες που υπήρξαν. Η Βίδης κλείνεται εκεί πέρα όμως ο συμπαίκτης του και έχουμε το κλέψιμο, ακόμα ένας ευκαιριασμός και ένα εύκολο καλάθι από τον Πασαχτσίδη και έχουμε το πρώτο time out παιχνιδιού, 12-6 μπροστά η Westside. Έχουμε ξανά δράση στον Σπάρτακο. Δίχως. Έξω για τον Γκόγκο. Βάζει πλάτη, δέχεται το screen. Το Τυριάδη, το τρίποντο για τρεις, άστοχος και το αμυντικό rebound. Καλανόπουλος τώρα δείχνει τι κινήσεις θέλει από τους συμπαίκτες του.
στη ρακέτα η μπάλα και το καλάθι από τον Τσούλφα για το 14-6, το σύν 8 πλέον η Westside. Μακάριστος ο Καγιάς να χάσει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ. Εδώ θέλησα να τρέξουν ξανά οι γηπεδούχοι, ωστόσο έκαναν το λάθος και έτσι η μπάλα πάει στα χέρια των Γράβα Θάντερς. Αλλάζει τελικά η απόφαση των διαιτητών μετά την παραδοχή του Καγιά. Πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Καγιά που παραδέχτηκε ότι εκείνος βγήκε τελευταίο στην μπάλα. Και ρακέτα ξανά θέλουν να χτυπήσουν οι Westside. Καγιάς έρχεται για τον Σωτηριάδη. Γόγκος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο, άστοχο. Ματσαφτσίδης πάει προς τα μέσα, κλείνεται από δύο και τελικά έχουμε την μπάλα για την Westside. Άλλαξε ξανά η απόφαση και η μπάλα για τις Γράβα Θάντερς. Τσιπίδης θα είναι ασίστ, όχι τελικά, καθώς ο Μίχος δεν ευθόκησε. Για τρεις, πήγε και βγήκε, αλλά δεν έκανε το χατήρι στο Γαλανόπουλο. Το 14-6 παραμένει, 1-30 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Συνεχίζεται η μπάλα, ο Γκόγκος πάει προς τα μέσα. Κλείνεται και από τον Double Team, πολύ ωραία πάσα στον Σωτηριάδη. Και έτσι έχουμε το 14-8. Πλησιάζουν οι Γράβα Θάντερς. Για τρεις αμαρκάριστος, άστοχος όμως ο Τριανταφυλλίδης, ο Τυριάδης, τα βάζει με όλους, θα πάρει το φάουλ. Πήγε προς τα μέσα εκεί, δεν δίστασε ο παίχτης των Γράβα Θάντερς. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη και η κατοχή για την Westside. Πιέζει και ο Σωτηριάδης στην επαναφορά. Πιέζει το ρακέτ ο κατέβασμα της μπάλας. Βλέπετε πόσο δραστήριος είναι ο Σωτηριάδης σε αυτήν εδώ την άμυνα. Ανενόχλητος ο Προνιόπουλος αστόχησε. Πάει προς τα μέσα, θα γυρίσει και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Παραδόπουλος
ύλος να βγάλει μέσα σε αρκετά δύσκολη προσπάθεια από τον Τριανταφυλλίδη. Δεν προλαβαίνει εκείνος η επίθεση. Οι Γκραβαθάνες και έτσι το 14-9 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Westside 14, Γκραβαθάνες 9. Έναρξη για την δεύτερη περίοδο του παιχνιδιού. 14-9 μπροστά η Westside. Η Πίδη εξετάζει τις επιλογές του. Θα έρθει τελικά το κλέψιμο. Παραθυσία για τον Παταξίδη. Συνεργάζεται και ο Παταξίδης με τον συμπαίκτο μου, θα έρθει το κλέψιμο και τώρα προποθέσει για ένα εύκολο καλάθι και φάουλ. Από τον Τσιμπίδη βγήκανε στον επιδιασμό εδώ οι Γκραβαθάνες, έτρεξαν. Έφτασαν να είναι δύο απέναντι σε έναν και τελικά ο Τσιμπίδης πήρε το μέγιστο. Άστο από το σύντα έχει όμως επιθετικό rebound. Θα κλέψει και ο Σωτηριάδης, ακόμα μια καλή άμυνα από τον Σωτηριάδη. Δεν θα φτάσει όμως το καλάφι. Αυτό είναι ένα φαινομενικά εύκολο, μια εύκολη προσπάθεια. Το σύγχρονο η προσπάθεια του Μπελεχάκη. Θετικό rebound και το καλάθι από τον Ντούρμα. Θυσιάζουμε κι άλλο οι Γκραβαθάνες. Το καλάθι όμως από τον Σούλφα. Ο Σούλφας θα τους σκόραρε για να κάνει το 16-13. Θα αναβάλει την διαφορά στο συν 3. Το τρίτο από τον Καγιά είναι άστοχο. Θα έπρεπε μέσα και τελικά παίρνει το φάουλ. Χρονιμόπουλος είναι αυτός που πήγε να διεισδύσει και τελικά πήρε το σφύριγμα. Χρονιμόπουλος θα μαρκάρει στο διατρίς, το αφήνω ριμπάλα και έτσι πήγε μαζεύει το rebound. Πιέζεται εκεί, θέλει να ξεφύγει, να τρέξει στον εκβιασμό. Έξω αλλά δίνει στο συμπαίκτη. Τώρα ξανά έφυγε επίθεση West Side και ένα ακόμα καλάθι από τον Τσούλφα. Για τρεις γρήγορα ο Καγιάς, άστοχος.
την άλλη πλευρά. Τώρα ο Τσούλφας εκεί υποδέχτηκε την μπάλα στα χέρια του. Καλάθι και φάουλ. Ξεχάστηκε και ο Τσούλφας από την άμυνα των αντιπάλων. Έλαβε την μπάλα και εκτέλεσε. Ενώ θα έχει την ευκαιρία για ακόμα μια βολή. Σωτηριάδης όλο τον δρόμο προς τα μέσα. 20-15. Θα πάρει το σου τελικά, το σκέφτηκε αρκετά εκεί ο Μπελεχάκης. Ξανά περνάει κάτω από τη ρακέτα, πολύ ωραία κίνηση από τον Σωτηριάδη για το 20-17. 5-35 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα πάρει από μέσα απόσταση το σουτ, θα στοχίσει μάχη για το rebound και τελικά η μπάλα στα χέρια του Τσιμπίδη. Ευκαιρία ήταν εδώ για την ομάδα των Γκράβα Θάντερ να εισοφαρίσουν. Καλανόπουλο στην προσποίηση, εκτέλεση, στο σίδερο. Τρέχουν στις τελευταίες επιθέσεις οι δύο ομάδες. Βγάζουν ενέργεια στο παρκή, ωστόσο δεν δείχνουν εύστοχες, ενώ ο Σωτηριάδης δείχνει πως είναι ζεστός και κάνει το 20-19. Και time out από τους Westside. Προσπάθεια σε Τεριάδης θα κλέψει τελικά, θα δει το συμπέκτη που τρέχει στον εφημεδιασμό. Γρήγορη εκτέλεση από τον Καγιά, άστοχη. Και η μπάλα τελικά αλλάζει χέρια. Δεν εκμεταλλεύτηκαν εδώ τον εφημεδιασμό τους οι Γκράβα Θάντερ. Τέσσερα και 18 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 20-19 μπροστά η Westside. Στο σίδερο η προσπάθεια Τούρμα και έχουμε το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Σωτηριάδη που σηκώνει χέρι να παραδεχτεί. Ο Σωτηριάδης που δείχνει αρκετά δραστήριο στο σημερινό μάτς μέχρι στιγμής. Έχει δώσει πολλές επιθετικές λύσεις στην ομάδα του ενώ και στην άμυνα γίνεται αρκετά. Δαφυλίδης, το Τζούλφα, το Στέλνα εκτέλεσε από κοντά στο εκεί, στο Κυριάδης, θα αφήνει να υποδεχτεί, δεν τα καταφέρνει. Έκανε την κίνηση, τον είδε ο συμπαίκτης του και πέτυχε τους δύο πόντους. 20-21 περνάνε μπροστά οι Γκράβα Θάντερ. Προϋποθέσεις εμπειριασμού, ο Σωτηριάδης βγάζει ενέργεια ξανά. Αστοχή, προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα
τόσο έχουμε το πρόσφυγε. Διάβασε σωστά την πάση. Σκέφτηκε, το πήρε και το έβαλε ο Βίχος. Συνεχόμενα καλάθια σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Για τρεις, σίδερο και το rebound τελικά στα χέρια των Γκράβα Θάντερς. Και έχουν ακόμα μια χέρια για εφηδιασμό, Σωτηριάδης. Θα δώσει τελικά στον παίκτη του άστοχος. Ξανά ο Σωτηριάδης μαζεύει, να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Απανωτά επιθετικά rebound και απανωτά χαμένα καλάθια. Ούτε ο Καγιάς ούτε ο Σωτηριάδης κατάφερε να πετύχουν κάτι σε αυτή την φάση. Το down team. Πάνω στον Τσούλφα. Που θα πάει στην γραμμή των βολών. 22-24. Μπροστά οι Γκράβα Θάντερς μετά από αυτό το επιθετικό ξέσπασμα των τελευταίων λεπτών. Δεύτερη και μαζεύουν αυτό το εξαιρετικό rebound. Τσούλφας στο πλάι, απέναντι για τρεις, ο Τριανταφυλλίδης, το σίδερο η μπάλα. Κυπίδης θέλει να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Αυτός έχει τρέξει αρκετά στις τελευταίες επιθέσεις οι Γκράβα Θάντερς. Ο Τριάδης στη γωνία για τρεις, άστοχο. Έρχεται όμως εδώ να μαζέψει το επιθετικό rebound ο Τούρμας και ωστόσο δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Τσούλφας θα βγάλει στη γωνία για τα Βασιλίδης. Ο Πατσαξίδης, με συγχωρείτε. Ο Πατσαξίδης πέτυχε το τρίποντο για να ξαναβάλει ξανά την ομάδα του μπροστά. 26-24. Δύο με δύο τώρα. Το φλότερ και ευστοχή. Ευστοχή ο Πατσαξίδης. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο. 24 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Όλη η επίθεση για την ομάδα των Westside. Τριανταφυλλίδης κοιτάει το χρόνο. 5 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει τελικά και θα το βάλει. 31-24. Επιθετικό ξέσπασμα από την Westside, που φτάνει στο συν 7 στην λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 31-24. Επιστροφή στο παιχνίδι μας, είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα, σας ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές στην τεχνολογία δεν είναι με το μέρος μας. 33-24 μπροστά η Westside στο συν 9. Δεν χάσετε ωστόσο κάτι από την έναρξη δεύτερη του χρόνου. 9-20 από μένα, ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα ήταν χαμένο έδαφος. Ωραία,
μπάλας, ενώ δεν καταφέρω όμως να ολοκληρώσω τη φάση. Επιτέλους το επιθετικό rebound από τον Γκόγκο. Τσιβίδης ξανά για τον Γκόγκο, προσποιείται αυτός, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτελεί. Δεν είναι εύκολο το shoot. Χαρανόπουλος τώρα θα τρέξει λογικά την επίθεση προς τα μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Τριανταφυλλίδης. 35-24 στο σύν 11. Σεντριάδης, κακό το σύν. Και έχουμε βολές για τον Τριανταφυλλίδη. Παρακαλώ η Westside. Ανεβάζουμε την διαφορά του σκορ. Οι κραβαθάνες δυσκολεύονται να βρουν λύσεις στην επίθεση. Καλανόπουλος μόνο στο Μπελεχάκι, το σίδερο, η προσπάθεια. Τσιβίδης, θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει τις δύο βολές. Για την πρώτη. Μέσα. 39-25. Έχει ακόμα μία ο Τσιβίδης. Άστοχη αυτή. Την μπάλα γρήγορα στο Καλανόπουλο. Προσπαθεί να εκδηλώσει τον ευνηδιασμό. Και έχουμε και το καλάθι. Έτρεξαν πολύ γρήγορα εδώ οι παίκτες της Westside, βρήκαν ανοιχτό χώρο και ολοκλήρωσαν με επιτυχία.
για 3. Πάσα από το σουτ. Έρχεται το Βίχος όμως να μαζέψει το rebound και να πετύχει το καλάθι. Παλεύει ο Βίχος στην ρακέτα. Έρχεται όμως το τρίποντο από τον Γαλανόπουλο για να ανεβάσει κι άλλο την διαφορά. Από την κορυφή, κακό το σούτ όμως ο Τριανταφυλλίδης μάντες όπου θα πάει μπάλα. Τρέχοντας εδώ οι παίχτες των Drava Thunders. Ανενόχλητος ο Τσιπίδης. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 44-29. Πήρε το εκθετικό rebound εκεί ο Αδελφόπουλος. Και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει τις δύο βολές. Εύστοχη η δεύτερη, 45-29, μπροστά η Westside. Πάνω λίγο το λάθος εδώ από, από τους φιλοξενούμενους. Και το καλάθι, 45-31, στο μείον 14 οι Drava Thunders προσπαθούν όσο μπορούν να ρίξουν αυτή τη διαφορά που έχουν χτίσει οι Westside. Τούλφα θα πάρει το φάουλ. Έχει δώσει τις μάχες του σήμερα στην ρακέτα των αντιπάλων. Έχει νικήσει σε αρκετές από αυτές. Δύο στις δύο εδώ, 47-31. Από μέσα απόσταση, αυτό το σουτ. Πρέπει να σουτάρουν εδώ καθώς τελειώνει ο χρόνος της επίθεσης. Ο Καϊλιάς πήρε το σουτ. Αλλά αυτό ήξε. Εδώ θα σώσουν τελικά την κατοχή ο Γαλανόπουλος σε ρεμή. Ωραία κίνηση, αλλά άστοχη. Τρίφα θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Ακόμα μια επιθετική επιτυχία για τον Τρίφα. Ο Τσιμπίδης θα περάσει και έχουμε το φάουλ.
δύο βολές για τον Τσιμπίδη. Για την πρώτη. Έξω. Μέσα η δεύτερη, μία στις δύο για τον Τσιμπίδη. Και η μπάλα στα χέρια του Γαλανόπουλου. Είτε εκτελεί. Είναι άσχημος όμως. Πάσα ολόκληρη γηπέδου για το Σωτηριάδη που θα στοχίσει σε ένα εύκολο καλάθι. Πέταξε δύο πόντους εδώ ο Σωτηριάδη. Τούλπας πάει προς τα μέσα και φτωχή. 49-32. Πολύ καλό σήμερα ο Τσιμπάς. Δείχνει αρκετά δραστήριος, έχει πάρει αρκετές αυτές προσπάθειες. Ενώ θα έρθει και το τρίποντο από τον Γκόγκο για το 49-35. Προσποιήσεις, η εκτέλεση, ο Σωτηριάδης μαζεύει το πιο πολύ πάνω. Καλιάς και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Σαραντανέα-35 στο σύν. 14 η Westside. Τριανταφυλλίδης εκτελεί, είναι άστοχος και ο Σωτηριάδης τώρα έχει ολόκληρο γήπεδο μπροστά του, πιέζεται και θα τελειώσει αυτή τη φορά με επιτυχία. Δεν αγχώθηκε ο Σωτηριάδης. Νέο τρίποντο από τον Αθανόπουλο και η μπάλα. Κατεβάζει. Να δούμε αν μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο οι φιλοξενούμενοι. Από μέση απόσταση στο ψηλό ριμπάλα στο Τυριάδης, ακόμα ένα rebound. Για τα φιλίδι. Τούλπας θα πάρει το φάουλ. Με 35 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη της τρίτης περίοδου. Μετράνε μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα 5 νίκες και 2 ήττες. Προερχόμενοι από ήττα θέλουν να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Ενώ από την άλλη Γκράβα Thunders με ρεκόρ 2-5 θέλουν να γλιτώσουν την 5η σερή ήττα. Καθώς μέχρι τώρα τα προηγούμενα 4 παιχνίδια δεν έχουν γευτεί την χαρά της νίκης. Ο Σωτηριάδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία, αλλάζουμε εδώ την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Ανενόχλητος για τρεις. Θα εκτοχίσει ο
Βούργος 50-40 στον Στον 10 πλέον για ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τσούχας εκτελεί αστοχή, μάχη για το rebound, ξανά ο Τσούχας. Δεν θα πετύχει το καλάθι και έχουμε τη λύση της τρίτης περίοδου. 50-40 μπροστά η Westside. Όλα έτοιμα για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Με τους Γκραβατάντες να είναι στην επίθεση. Το κόψιμο από τον Τσούλφα. Βγάζει αρκετή ενέργεια ο παίκτης των Westside στο σημερινό παιχνίδι. Και στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, όπως απέδειξε πριν λίγο. Μαζεύει τώρα το επιθετικό rebound, παλεύει, τα βάζει με όλους και τελικά θα πάρει το foul από τον βούρκο που παραδέχει το σηκώνει το χέρι. Πολλές τώρα για τον Τσούφα. Μέσα η πρώτη. Ο Τσούφας τώρα έτοιμος για την δεύτερη. Μέσα και αυτή, δύο στους δύο, αλλά θα σας το Τσούφας από τις βολές. 52-40, σύν 12 η διαφορά. Ο Κυριάτης. Ο Γαρανόπουλος τρέχουν τώρα στο εφηδιασμό η Westside και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Πατσαξίδης και έχουμε το time out. 54-40 μπροστά η Πεδούση. Επιστρέψαμε μετά το time out. Μπέκτη γυρνάει αστοχή και ο Τσούλφας μαζεύει ακόμα ένα rebound. Καλανόπουλος αμαρκάρισε εδώ στη γωνία. Έχει το χρόνο να το σκεφτεί, τελικά δεν θα το πάρει. Πατσαχτσίδης για τρεις ο Μπελεχάκης. Δεν το σκέφτηκε λεπτό. Δικαιώθηκε για την επιλογή του. 57-40 στο ΣΥΜ, 17 παρακαλώ η Westside. Στη ρακέτα η μπάλα, καλάθι και φάουλ. Να δούμε τελικά θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Για τρεις, άστοχο. Το σου του Γκόγκου μαζεύει ο ίδιος το rebound. Σιμπίδης εξετάζει τις επιλογές του. Από την κορυφή το τρίποντο μέσα. 57-45. Στις 12 η διαφορά. Προσπαθούν να πλησιάσουν οι φιλοξενούμενοι. Μελεχάκης άστοχος, Τσιμπίδης μαζεύει. Να δούμε αν θα ρίξουν κι άλλο την διαφορά. Η Γκράβα Θάντερς. Προσπίση. Πάει προς τα μέσα.
άσχημο τελείωμα και το rebound από τον Τσίφα. Κατσίδης για τρεις, μέσα κόβει τα φτερά των αντιπάλων. 60-45. Εκεί που πάνε να πλησιάσουν λίγο οι Γκράβα Θάντερς, έρθει ο Πατσαφτίδης να μείνει αμαρκάριστος και να πετύχει το τρίποντο που δίνει ανάσα και αέρα 15 ποντών στην ομάδα του. Θα δεχτεί την τεχνική ποινή. Είχε υπάρξει προειδοποίηση σε μία από τις προηγούμενες φάσεις. Και τώρα έρχεται η τεχνική ποινή. Ο Φρονιμόπουλος είναι αυτός που πήγε στην γραμμή για να πάρει το δώρο. Μπαίνει η πρώτη. Μία είναι βασικά, καθώς πρόκειται για τεχνική ποινή. Πελεχάκης για τρεις. Η μπάλα για την West Side. Αλλάζει η απόφαση και τελικά η κατοχή στους Γκράβα Θάντερς. Λίδης. Θα έρθει ο τρίποντο στο σίδερο. Τακτήλει τώρα ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Κούλπας. Το φάουλ. Ακόμα μια μάχη κερδισμένη του Τσούλφα στην αντίπαλη ρακέτα. Σταματιέται μόνο με φάουλ στις τελευταίες εκθέσεις του Τσούλφας. Όπου έχει επιλέξει να επιτεθεί, είτε έχει βάλει το καλάθι είτε τον έχουν σταματήσει με φάουλ. Και συνεχίζει να είναι εύστοχος. 5-48 για το φινάλε του παιχνιδιού. 62-45 μπροστά η West Side. Πετυριάδης για τον Βίχο. Εκείνος εκτελεί μπροστά σε άμυνα. Και θα δώσει το δικαίωμα στον Γαλανόπουλο για την βολή. Μαζεύει και εκτελεί ξανά. Ανήκει την ρακέτα ο Τσούφας. 66-45. Σωτηριάδης. Τον Γκόγκο. Εκείνος θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. 66-48 μετά το τρίποντο του Γκόγκου. Θέλει να βρει τον συμπέκτη στην ρακέτα, ώστε θα τον νικήσει ο Τσιμπίδης, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα.
πάλι στο σκέφτεται, δεν το παίρνει Τσιμπίδης και τον Καγιά. Αυτός είδε ότι το ρολόι έφτανε στο τέλος του. Εκτέλεσε άστοχα, ολομόν αυτός ο Γαλανόπουλος. Το ζυγίζει, το παίρνει και το βάζει ο Γαλανόπουλος, 69-48. Στο σύν 21. Και time out για τους Grava Thunders. Westside έχουν πάρει φόρα, δεν κοιτάνε πίσω τους. 69-48 υπέρ του σκορ. Οι Γραβαθάνες δεν μπορούν να βγάλουν αντίδραση, ή όποτε έχουν προσπαθήσει να βγάλουν αντίδραση ήταν τους αντιπάλους να έχουν απάντηση. Και 48 για το φινάλε της αναμέτρησης. Ωραία, εδώ αλλάζει την μπάλα, καλάθι και φάουλ. Ο Τριανταφυλλίδης. Την έκτρα βολή. Αρκεστή, αλλά έφυγε να μπει κιόλας στο γραφητό. Και έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής. Εκείνης πιέζεται. Περνάει το κέντρο. Και έχουμε όμως τόσο το κλέψιμο. Και ακόμα ένα κλέψιμο στο ποδοσφαιριάδι. Στη γωνία για τρεις ο Μπόγκος. Σίδερη μπάλα και το φάουλ. Τρία και 20 για το φινάλε. 71-50. 21 η διαφορά. Υψηλό νούμερο. Κυριάζεις με τον Γκόγκο, αυτό θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Και προσπάθεια του Πατσαφτίδη. Το Κυριάζεις τώρα σταματάει, εκτελεί και το βάζει. 71-53. Βρίσκει τον Γαλανόπουλο δίπλα του, εκείνος άστοχος. Ανενόχλητο το rebound από τον Αδελφόπουλο. Ωστόσο δεν καταφέρουν να πετύχουν κάτι σε αυτή τη φάση του Westside. Σχεδιασμός από τους Grava Thunders, ο Σωτηριάδης είναι και εκεί. Θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι. 71-55. Ο Σωτηριάδης παλεύει μόνος του. Δείχνει ακόμα δραστήριος. Τριανταφυλλίδης. Άστοχος. Και Σωτηριάδης ξανά στην επίθεση. Θα πάρει τις δύο βολές. Ο Σωτηριάδης στις τελευταίες επιθέσεις δείχνει διαθέσιμο να τρέξει τον εμφυλιασμό. Έχει ακόμα αποθέματα ενέργειας. Τον ευθυμερίσει όλο το παιχνίδι. Έχει πιέσει αρκετά στην άμυνα. Έχει βάλει... Έχει δημιουργήσει προβλήματα στους αντιπάλους. Μάχη για το rebound τελικά καταλήγει στους
West Side. Παλιμόπουλος, βάζει πλάτη. Σωτηριάδης, δείτε τον εδώ πώς τρέχει. Με ένα κέικος απομένει για το τέλος. Χάνει ωστόσο την μπάλα. Καλανόπουλος. Δεν είναι καλή η πάσα του. Τσιμπίδης τώρα στην άλλη πλευρά και έρχεται το καλάθι από τον Βόγκο. 71-58. Θέλησε να τους περάσει όλους ο Πατρισίδης. Βόγκος για 3. Άστοχος. 45 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού, όλα έχουν δειχθεί. 71-58. Η West Side φτάσει στην 6η νίκη της. Έτσι θα πάνε στο 6-2. Από την άλλη οι Γκράβα Χάντερς θα υποχωρήσουν στο 2-6. Αυτή θα είναι η 5η θέρη ήττα τους. Άστοχο το τρίποντο σε Τυριάδης. Με όση ενέργεια του έχει απομείνει θέλει να τρέξει. Να πάρει την μπάλα ξανά. Βόγκος ακόμα ένα τρίποντο. Άστοχο. 14 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι την άλλη πλευρά ο παίκτης των West Side. Εκκυλώνει επίθεση η γηπεδούχη και τελικά το παιχνίδι τελειώνει. Νίκη για τους West Side, 71-58. Έκτη νίκη στο πρωτάθλημα του Rebound League. Αυτά από το Σπάρταγο, καλή συνέχεια.